Έχει πέμες με κοτόπουλο και λαχανικά. Πολλά λαχανικά ή μόνο μπρόκολο? Πολλά λαχανικά. Βλέπω και πού είναι αφιερωμένο αυτό το πιάτο σήμερα? Πού? Στο σκηνοθέτη της καρδιάς μας, γιατί είναι light. Γιατί θα φάει σήμερα. Μπορεί να φάει. Μπορεί να φάει σήμερα. Βάλε, έφτασε η μέρα που θα φας, αγόρι μου. Έφτασε η μέρα που θα φας. Μπορεί να φάει σήμερα. Θα κάνουμε λοιπόν πένες ολικής άλεσης με κοτόπουλο και λαχανικά. Και αντί για κρέμα γάλακτος, θα βάλουμε στο τέλος ένα γιαουρτάκι αρωματισμένο με καπνιστή πάπρικα. Ωραία. Τόσο νόστιμο, ελαφρύ και ωραίο. Πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών μας, να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια πένες ολικής άλεσης, ένα κρεμμύδι ξερό, ένα μικρό μπρόκολο, μία σκελίδα σκόρδο, μία πιπεριά κόκκινη, 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μία κουταλιά του γλυκού καπνιστή πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Δεν μου λες τώρα να δοκιμάσω από αυτό ή να περιμένω το ζεστό να βγει? Το ζεστό. Λοιπόν, όπως βλέπεις, δεν έχω κόψει τίποτα από υλικά. Ναι, και έχεις βάλει ήδη τα μακαρόνια. Και έχω ρίξει τα μακαρόνια μέσα. Τα ολική θέλουν περισσότερο βράσιμο. Θέλουν γύρω στα 9 λεπτά. Α, εντάξει. Οπότε, εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν με το κρεμμυδάκι μου. Ωραία. Να κόβουμε σε φετούλες. Πολύ ωραία. Αυτό το φαγητό μπορείτε να το κάνετε με ό,τι λαχανικά έχετε μέσα στο ψυγείο σας. Θέλετε να βάλετε μανιτάρια, θέλετε να βάλετε σπανάκι, ό,τι θέλετε. Δεν μου λες, πόσες φορές έχεις κόψει τα χέρια σου μέχρι να το μάθεις αυτό? Στις αρχές, λέω. Στις αρχές, πολλές. Ναι. Ήμασταν με τέτοιο. Εμπατοβαμένη κουζίνα. Εμπατοβαμένη. Αλλά μετά κόβεις με τυφλά, με τυφλά μάτια, ναι, που λένε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έριξα το κρεμμυδάκι μου μέσα στην κατσαρόλα. Έχω βάλει ελάχιστο ελαιόλαδο. Εγώ έχω βάλει πιπεριές κίτρινες, πιπεριές πορτοκαλί, ό,τι έχετε μέσα στο ψυγείο σας. Καθαρίστε το ψυγείο, μην πετάτε υλικά. Μπορείτε να βάλετε ντοματίνια φρέσκα, εάν θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Τι άλλο μπορώ να βάλω από λαχανικά? Ντοματούλα, μανιτάρια, σπανάκι, κουνουπίδι. Σπανάκι, αμέ, ναι. Τα πάντα όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω βάλει το κρεμμυδάκι μου και την πιπερίτσα. Θα ψιλοκόψω και το σκορδάκι μου. Ωραία. Μέσα και αυτό. Και πάω στο κοτόπουλο. Το κοτόπουλο θα το κόψω στη μέση και λεπτές λωρίδες για να βράσει εύκολα. Ωραία. Να ψηθεί εύκολα. Αχ, ωραία ροδίσαν αυτά. Μοσχομυρίσανε. Μοσχομύρισαν, μας τρυπάνε τη μύτη κάθε μέρα. Το κοτόπουλο τυρανιόμαστε στην κουζίνα εδώ καθημερινά. Περνάμε δύσκολα. Δύσκολα περνάμε, θέλουμε να το φάμε όλο και δεν γίνεται. Το κοτόπουλο θα μου το κόψετε πρώτα στη μέση για να είναι λεπτό, ναι, για να μπορέσει να ψηθεί πιο εύκολα. Έτσι. Και μετά ωραίες λοξές λωριδίτσες. Και όπως είμαι, έρχομαι και πέφτω στην κατσαρόλα. Δώσ' του να καταλάβει. Δίνω να καταλάβει. Θα βάλω εγώ αλατάκι και πιπεράκι. Ωραία. Για να το νοστιμήσουμε. Έχω ρίξει τις πένες μου ήδη μέσα σε άφθονο αλατισμένο νερό να βράσουν. Εγώ θα τις βράσω συνήθως, οι πένες λένε ότι χρειάζονται 9 με 11 λεπτά. Mm-hmm. Στα 8-9 λεπτάκια βγάλτε τες. Επίσης, το κοτόπουλο πόσο θέλει? Εκεί γύρω στα 8 λεπτάκια κι αυτό. Επίσης στο εμπόριο κυκλοφορούν πένες με χαρούπι. Δοκιμάστε τες, είναι απίστευτες. Εγώ τρελαίνομαι για χαρούπι πάντως. Πεθαίνω έρωτας. Και μέχρι να σοταριστεί το κοτοπουλάκι, πάω να κόψω το μπροκολάκι. Το μπροκολάκι θα το κόψω φουντίτσες. Ναι. Βλέπεις, βάζω το μαχαίρι μου. Βγάζεις το κορμό, βγάζω το, δηλαδή. Τον κορμό, ακριβώς το σκληρό κομμάτι. Και αυτά εδώ θα τα κόψω σε μικρές φουντίτσες. Και όταν το κοτόπουλό μας είναι σχεδόν έτοιμο, θέλει δηλαδή ένα λεπτάκι περίπου πριν ετοιμαστεί, τότε θα ρίξω και το μπροκολάκι μου μέσα. Ωραία. Εδώ πέρα, για να βοηθήσουμε ελάχιστα το κοτοπουλάκι μας για να γίνει, θα πάρουμε λίγο από το νεράκι που βράζουμε τα μακαρόνια μας. Κολπατζή. Για να κάνει ατμό, για να μπορέσει να ψηθεί το κοτοπουλό μας. Βέβαια, πιο και γρήγορα. Ακριβώς. Τίποτα, μισό λεπτάκι θέλει ακόμα. Ναι. Θα ρίξω το μπροκολάκι μου μέσα. Ωραία. Γίνεται υπέροχο και με κουνουπίδι αυτό. Άμα βάλετε και κουνουπίδι, είναι τέλειο, τέλειο. Η γλύκα να τα, και τα δυο να βάλουμε. Και τα δύο, και ωραία, τα δύο. Ή μόνο κουνουπίδι, άμα δεν μας αρέσει το μπρόκολο, και μόνο κουνουπίδι. Mm. Και νομίζω τα δύο υλικά σχεδόν που, έγινε το που μένουν πίσω, mm-hmm, είναι το γιαούρτι μας και η καπνιστή πάπρικα. Ωραία. Θα ρίξω λοιπόν εγώ την καπνιστή πάπρικα τώρα.
Που θα τον νοστιμέψει ακόμα πιο πολύ το κοτόπουλο. Θα τον νοστιμέψει και θα του δώσει την αίσθηση ότι έχουμε βάλει μπέικον μέσα. Έτσι. Αλλά δεν έχουμε βάλει, είναι τελείως light. Ωραία. Μέχρι τώρα όλα είναι πολύ light πάντως. Τίποτα, ε? Δεν παχαίνει τίποτα. Τίποτα. Όλα είναι περιποιημένα. Γι' αυτό θα φάει ο Βάνιας σήμερα. Ακριβώς, γι' αυτό του το έφτιαξα. Έφυγα επού, παραγγελιά λοιπόν, ήτανε. Όχι, όχι, απλά να σου πω κάτι. Τόσο καιρό μαγειρεύουμε, φαρμακώθηκα. Λέω ο άνθρωπος να μην μπορεί να φάει ένα πιάτο φαΐ από εμάς. Αμαρτία από το Θεό είναι. Οπότε γι' αυτό το κάναμε σήμερα σε light εκδοχή. Ωραία. Γιαουρτάκι μπορείτε να βάλετε πλήρες, μπορείτε να βάλετε άμα θέλετε χαμηλών λιπαρών. Δουλεύουν και τα δύο υπέροχα. Ωραία. Και όπως είμαι λοιπόν ποιο εγώ, φεύγω, βήμα. Πάω να σουρώσω τις πένες μου. Σούρωσε τις πένες σου. Και θα τις ρίξεις κατευθείαν εδώ μέσα. Και θα τις ρίξουμε απευθείας μέσα. Σωστά. Ναι. Okay. Λοιπόν, είμαι εδώ. Ψήθηκε. Ψήθηκε, έτοιμο. Το κοτόπουλο ψήθηκε. Ωραιότατο. Φεύγω λοιπόν με τις πένες, θα τις ρίξω μέσα. Ένα ανακατεματάκι. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι ακόμα και λίγο πιπεράκι, τώρα που ρίξαμε και τις πένες μας. Για να πάρουν λίγο περισσότερη γεύση. Και σε αυτό το σημείο θα βγάλω το φαγητό μου από τη φωτιά, θα τα κλείσω τελείως έξω. Ωραία. Θα το αφήσω λίγο να κρυώσει. Δεν χρειάζεται. Α, okay. Και ήρθε η μαγική στιγμή. Έχω εδώ λοιπόν το γιαουρτάκι μου, θα το ρίξετε μέσα. Που λειτουργεί σαν σως ρε παιδί μου, αντί λειτουργεί να βάζεις κρέμα γάλακτος. Ναι, ακριβώς, ναι. Επειδή έχει τα λιπαρά το γιαούρτι, λειτουργεί σαν κρέμα γάλακτος. Αλλά γάλακτος. Πρέπει να το φας ζεστό. Βέβαια, βέβαια. Αυτό τρώγεται ζεστό. Μα τα λέμε, δεν είναι για να μένει αυτό το φαΐ. Το φτιάχνεις, το σερβίρεις, το τρως, τέλος. Τέλος. Ήρθε το τέλος. Και είμαστε πολύ ωραίο, έτοιμοι. Πεντανόστιμο. Κράτα μου ένα οι πιατάκι. Οι μυρωδιές εδώ είναι χαμός. Κράτα μου ένα πιατάκι να το φάω. Εννοείται. Φιλάκια πολλά.